κάποιος άλλος από μένα πιο μεγάλος. Αυτό είναι το τραγούδι για το οποίο κατέθεσε αγωγή ο Γιώργος Μουκίδης εναντίον του Παντελή Παντελίδη και ζητά από τον τραγουδιστή το ποσό των 100.000 ευρώ. Ο Παντελής Παντελίδης, μιλώντας αποκλειστικά στην Κατερίνα Σουλιώτη, επιβεβαιώνει την είδηση. Μου ήρθε ένα χαρτί, μια αγωγή. Ποιο τραγούδι είναι? Το Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω. Και μοιάζει με το τραγούδι της Κωνσταντίνας, χωρίς φτερά. Έτσι λέει ο κύριος Μουκίδης. Θα αποφανθεί το δικαστήριο. Εσύ πώς το αντιμετώπισες αυτό? Σαν αστείο. Σαν αστείο, όταν δηλαδή ρωτήθηκε, όταν ξαφνικά σου είπε το ποσό 100.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι θέμα ποσού, δεν ασχολούμαι χρηματικά ποσό και τα λοιπά. Με την αγωγή, για την αγωγή σου λέω, μου πάλι σαν αστείο. Σύμφωνα με την αγωγή, ο τραγουδίστης χρησιμοποίησε χωρίς την άδεια του Γιώργου Μουκίδη τη μουσική από τραγούδι Χωρίς Στερά που ερμήνευσε το 1999 η Κωνσταντίνα. Στο νέο του τραγούδι, Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω. Ο κύριος λοιπόν Μουκίδης αναγνώρισε το δικό του ρεφρέν μέσα στο τραγούδι του κύριου Παντελίδη ως γέφυρα. Εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Παντελίδης προσέβαλε το πνευματικό μας δικαίωμα. Ακούστε τα δύο τραγούδια και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Χωρίς στερά που θα πας, εσύ δεν ξέρεις να πετάς. Σου αξίζει κάποιος άλλος από μένα πιο μεγάλος. Πιστεύεις ότι τα δύο τραγούδια μοιάζουν τελικά? Όχι, όχι, δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση, έτσι. Okay. Εσύ που είσαι μουσικός που το γνωρίζεις, πιστεύεις δηλαδή μουσικά ότι δεν είναι. Σαν μουσικός το λέω γι' αυτό. Ενώ ο Παντελής Παντελίδης πετάει το καρφάκι του για το μουσικοσυνθέτη. Πιστεύεις ότι αυτό το κάνει για να ξανακουστεί ο κύριος Μουκίδης ή πιστεύεις ότι έγινε, ας πούμε, για να πάρει λεφτά γιατί αυτό ζει και μόνιμα στη Σουηδία, δηλαδή σου ήρθαν τέτοιες σκέψεις στο μυαλό? Φαντάζομαι και για τα δύο αυτά. Χωρίς στερά που θα πας, εσύ δεν ξέρεις να πετάς. Σου αξίζει κάποιος άλλος από μένα πιο μεγάλος. Σύγχρονα βέβαια αντέδρασε ο Παντελής Παντελίδης όταν άκουσε και το ποσό των 100.000 ευρώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητάει και να νομίζει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα δείξει. Οι θαυμαστές όμως του Παντελή Παντελίδη δεν αντέδρασαν και τόσο ψύχρεμα, αφού στο διαδίκτυο ξέσπασε πόλεμος από σχόλια για την είδηση. Ανάγκη έχει ρε Μουκίδη να την γράψει τραγούδι ο Παντελής. Έχει 50 τραγούδια επιτυχίες, εσένα περίμενε. Βέβαια, τώρα δεν είναι πουθενά ο Μουκίδης. Λίγο η κρίση, λίγο η ζήλη από ό,τι γράφει ο Παντελίδης είναι επιτυχία, είπε να βγάλει κάτι κι αυτός. Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παντελής Παντελίδης βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Πώς αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής τα αρνητικά αυτά σχόλια? Είσαι ένας άνθρωπος που πουλάς αυτή τη στιγμή. Έχεις απασχολήσει πάρα πολύ και για τις εμφανίσεις, ότι ζητάς πολλά λεφτά. Δηλαδή, έχεις πολλές φορές έχεις βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Πώς αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα δημοσιεύματα? Ήρεμα, με ψυχραιμία, όπως αποδεικνύονται όλα. Οτιδήποτε κακό ακουστεί, ότι είναι ψεύτικο μετά από μια εβδομάδα αποδεικνύονται όλα, έτσι αποδεικνύει και αυτό. Όνειρο ζώνη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Και όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους θα συναντηθούν στην Ευελπίδων στις 19 Μαρτίου για να λύσουν τις διαφορές τους. Κι είπαν καλιά, να κοιμάται.